Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή. Θα κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα, το οποίο έχει να κάνει με την πύλη, την καρμική πύλη που ανοίγει η έκλειψη που γίνεται στον κρυό. Αν αυτό το βίντεο το δεις μετά από πάρα πολύ καιρό, σημαίνει, γιατί η έκλειψη κρατάει ένα χρόνο, από τις 8 Απριλίου του 2024 θα κρατήσει περίπου σαν ενέργεια, σαν ένταση, σαν διαδικασία για τους ανθρώπους, ανάλογα με τον προσωπικό χάρτη βέβαια του καθενός, μέχρι και το 2025. Έτσι λειτουργεί η αστρολογία. Στην ουσία αυτό που κάνουμε όμως και λέμε είναι η πληροφορία την οποία θα πάρουμε. Η ανάλυση, το βίντεο, ισχύει για αυτούς που θα δούνε. Εντάξει, για αυτούς που θα δούνε το βίντεο και θα πάρουν την πληροφορία. Όχι για αυτούς που δεν θα το δούνε. Αν το δεις μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι θέλει να σου πει, κάτι το οποίο έπρεπε σε σένα να σου λυθεί μία απορία ή να πάρεις μία απάντηση που την ζήταγες. Να πω κάτι σημαντικό επίσης, ότι υπάρχουν χρόνοι. Αν κάποιος βαριέται να ακούσει την εισαγωγή, πολλές φορές οι εισαγωγές μου λίγο μπορεί να είναι λίγο μεγάλες σε χρόνο, ενώ 5 λεπτά, 6 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά. Δεν το κάνω σκόπιμα, έτσι. Ξέρω τι μου γίνεται. Αλλά ο σκοπός είναι να πάρετε πληροφορίες, να χτίσουμε την πληροφορία, να χτίσουμε πράγματα και μετά να προχωρήσουμε. Όμως, επειδή δίνω τη δυνατότητα να πατήσετε το κεφάλαιο, να πάτε κατευθείαν στην ανάλυση, μπορείς να κάνεις την επιλογή σου και να πας κατευθείαν στην ανάλυση και να ακούσεις την επιλογή την οποία έχεις κάνει. Έχουμε τώρα 4 πολύ όμορφες κάρτες. Τις έχω φτιάξει εγώ, 4 ιδιαίτερες κάρτες. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο θα κάνουμε ένα άνοιγμα, ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο. Επέτρεψε μου όμως να σου πω, θα τις βλέπεις τις κάρτες, θα αποφασίσεις ποια κάρτα σου αρέσει. Επειδή μπορεί να είσαι καινούριος, κάθε εβδομάδα, προτού ξεκινήσει και κάνω την ανάλυση, κάνω ψηφοφορία με το θέμα, λέω παιδιά μπείτε ψηφίστε, ανεβάζω και shorts βίντεο στο οποίο καπάκι μετά από κάποιες ώρες ίσως, ή μπορεί να γίνει αμέσως ή μετά από λίγες ώρες, όπου βλέπεις με μουσική και εικόνες και κάποιες πάλι σημαντικές πληροφορίες, τις εικόνες και τις επιλογές, και στη συνέχεια κάθε Κυριακή, εξαρτάται τώρα 6, 7, 8, 9, εκείνες τις ώρες, ανεβάζω την ανάλυση, όπου μπορείς να υποφεληθείς. Τώρα, κατευθείαν στο θέμα. Αυτή λοιπόν η έκλειψη Σελήνης είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει πολλή ένταση, είναι καρακαρμική. Γίνεται στη 19η μοίρα, αστρολογικά η πύλη που ανοίγει, γιατί οι εκλείψεις ανοίγουν πύλες. Η 19η μοίρα που ανοίγει είναι μία πύλη και σημαίνει είναι η μοίρα, η πύλη της εξερεύνησης. Τι σημαίνει εξερεύνηση? Δεν σημαίνει θα πάρω τα βουνά να εξερεύνησω. Μπορεί να είναι και αυτό. Εξερεύνηση σημαίνει τι θέλω στη ζωή μου. Είμαι χαρούμενος εκεί που είμαι. Είμαι χαρούμενη εκεί που είμαι. Στη σχέση, στο επάγγελμα, στο χώρο, στη συνεργασία, στην εκπαίδευση, στις σπουδές, σε οτιδήποτε μας αφορά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η 19η μοίρα. Αριθμολογικά, ο αριθμός 19 είναι καρακαρμικός. Από τους πολύ σημαντικούς αριθμούς, δύσκολος αριθμός, που σημαίνει, το ένα σημαίνει εγώ ως πρόκληση, εγώ ως άνθρωπος που στέκομαι απέναντι στο 9, που σημαίνει τι πρέπει να αφήσω, τι πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτή η ολοκλήρωση δεν γίνεται με εύκολο τρόπο, έχει δυσκολίες, έχει εμπόδια, προκειμένου να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα. Διότι το 9 και το 1 μας κάνουν 10, σημαίνει παίρνω, ακούστε τι θα πω, τι μας λέει η αστρολογία, το συμβολισμός, παίρνω την τύχη στα χέρια μου. Με τον αριθμό 10, που είναι ο τροχός της τύχης, παίρνω την τύχη στα χέρια μου, το πεπρωμένο μου, γίνεται ένα που σημαίνει στέκομαι στα πόδια μου και κάνω πράγματα για τη ζωή μου, αυτά που θέλω να αλλάξω. Πάμε τώρα. Με μια εσωτερική διαδικασία έχει και τον αριθμό 16. Ο αριθμός 16, καρακαρμικός και αυτός, έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων. Εγώ απέναντι στις ερωτικές σχέσεις. Απέναντι στην οικογένειά μου, απέναντι στην οικογένεια που έχω κάνει, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, απέναντι στον πατέρα μου, στη μάνα μου, εντάξει. Θα έρθουν λοιπόν πολλές ζυμώσεις, αρκετές αλλαγές, αρκετές διαδικασίες, ζυμώσεις θα έλεγα, όσον αφορά στο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων του κλειστού κυρίως κύκλου. Μιλάμε τώρα για σχέσεις, δεν μιλάμε για συνεργασίες, δεν μιλάμε για επάγγελμα. Εντάξει. Καρακαρμικές, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενέργειες εδώ είναι πολύ δυνατές. Πρέπει να αναθεωρήσετε, πρέπει να σκεφτείτε, να δώσετε την ενέργειά σας, τη σημασία σας σε αυτούς τους ανθρώπους. Να δώσετε την αγάπη σας και την προσοχή σας. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό είναι το κλειδί. Εντάξει.
Πάμε τώρα σε έναν άλλο καρακαρμικό αριθμό. Α, επίσης να πω το εξής. Sorry γιατί το ξέχασα. 16. 1 και 6, γιατί πάντα τα προσθέτουμε. Βλέπουμε τους διπλούς αριθμούς, αλλά πάμε στον πυρήνα. 7. 1 και 6 μας κάνει 7. 1 και 6 και 7, το 7 τι σημαίνει? Το 7 σημαίνει να καταλάβετε ότι κάθε σχέση δεν είναι απλά μια σχέση. Δεν είναι απλά βρισκόμαστε. Δεν είναι απλά, α, ωραία, σου λέω ένα γεια, δεν είναι απλά ζούμε σε ένα σπίτι. Υπάρχει κάτι βαθύτερο. Αυτό σημαίνει το 7. Πιο πνευματικό σημαίνει πιο ιερό, κάτι σε επίπεδο ψυχής. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία, να την έχετε υπόψη σας. Ναι, μπορεί να έχετε τσακωθεί, να έχετε έρθει σε ρήξεις. Κάτι όμως θέλει να σου πει εκεί. Πάμε τώρα στον επόμενο αριθμό. Ναι. 12, αριθμός 12. Καρακαρμικός και αυτός. Σημαίνει η θυσία. Σημαίνει πού πρέπει να θυσιάσω το χρόνο μου. Το 12 είναι ένας ιερός αριθμός, διότι από τα πανάρχια χρόνια, 12 ζώδια, δεν είναι τυχαία τα 12 ζώδια, δεν είναι οι επιλογές τους καθόλου τυχαίες, διότι είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα η αστρολογία, η οποία βασίζεται σε κάποιες δυναμικές, οι οποίες είναι μυστικιστικές. Ένας μυστικιστικός παράγοντας είναι ο αριθμός 12. Ο αριθμός 12 λοιπόν σε ένα πνευματικό επίπεδο σημαίνει η θυσία που απαιτείται προκειμένου να μάθω. Πολλές φορές η άγνοια είναι ευτυχία, λένε, διότι είναι στον κόσμο του, άλλος δεν καταλαβαίνει, μια χαρά, δεν ξέρει. Όταν μάθετε πράγματα, μάθετε κάποιες αλήθειες, όταν σας αποκαλυφθούν, παίρνετε και ένα είδος ευθύνης πάνω σας, διότι γνωρίζετε σε όλα τα επίπεδα. Το 12 σημαίνει αποστολή. Το 12 σημαίνει αφύπνιση. Το 12 σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης. Το 12 σημαίνει μαθαίνω. Το 12 σημαίνει αποκαλύπτονται αλήθειες. Και οι αποκαλύψεις δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Οι αποκαλύψεις, οι αλήθειες που μου έρχονται και σε πνευματικό επίπεδο, μυστικιστικό επίπεδο, αστρολογικό επίπεδο και σε επίπεδο ζωής, καθημερινότητας, έτσι. Ό,τι και να αφορά αυτό. Και ο αριθμός 3 λοιπόν, φτάνουμε σαν ένα ιερό αριθμό στην τριάδα, η οποία τριάδα υπήρχε και εδώ και πριν χιλιάδες χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο, όπου το 3 τι σημαίνει? Το 3 σημαίνει έκφραση, δημιουργικότητα. Ο Θεός είναι δημιουργία, ο Θεός έχει δημιουργικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Το 3 σημαίνει αλήθειες, το 3 σημαίνει έκφραση, το 3 σημαίνει οι αλήθειες μου, οι αλήθειες της ψυχής μου. Η έκλειψη λοιπόν έρχεται και σε βάζει σε ένα σημείο να ανοίξει το πεπρωμένο και να καταλάβεις ότι έχεις αυτές τις δυνατότητες να πετύχεις πράγματα. Βέβαια θα έχεις τις προκλήσεις σου. Η έκλειψη έχει και κάτι άλλο. Έκλειψη σημαίνει εκλειπών. Η έκλειψη θα σου αφαιρέσει πράγματα. Αφαιρεί, όχι γιατί είναι κακό, αφαιρεί από τη ζωή μας άνθρωπους, καταστάσεις. Τα αφαιρεί συνήθως με έναν βίαιο τρόπο, απροσδόκητο τρόπο, για να προχωρήσουμε. Σκέψου λοιπόν ότι όταν κάτι γίνει δύσκολο, ενεργοποιείται το πεπρωμένο σου, η μοίρα σου του τι έχεις να πετύχεις. Εξαρτάται πάντα ο προσωπικός αστρολογικός χάρτης του καθενός. Έτσι, τώρα βάζουμε ένα γενικό πλαίσιο, αλλά θα δεις όμως ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και έτσι προχωράμε. Λοιπόν, επίσης η έκλειψη, ναι, μπορεί να έχει να κάνει και με την αφαίρεση ψυχών. Θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Δεν είναι κάτι καινούριο, ισχύει στην αστρολογία, δεν είναι τυχαίο. Η 19η μοίρα, διότι έχει μπει, να το πω έτσι, στη 19η μοίρα, στον κρυό, κάποιοι σχηματισμοί, οι οποίοι έχουμε ζήσει σε παγκόσμιο επίπεδο κάποιες πολύ έτσι άσχημες καταστάσεις, αιματηρές καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, αλλά θα έρθουν πράγματα στην επιφάνεια και αλήθειες. Διότι αυτή είναι η έννοια της έκλειψης, είναι να βρεθούμε και τον αριθμό που σας είπα προηγουμένως, έτσι, διότι οι καρμικοί αριθμοί στην ουσία τι μας κάνουν, σε βάζουν πρώτον πυλών να δούμε με τα μάτια μας την πραγματική αλήθεια και να πράξουμε μέσα από συμπόνια και αγάπη. Εντάξει, αυτή είναι όλη η ιστορία. Οπότε αυτά τώρα τα λίγα που ήθελα να σας πω. Οι τέσσερις εικόνες που σας έχω βάλει και ονόματα για να πάμε στο ρίξιμο είναι η Αστρέα, είναι και η δική μου επιλογή, είναι δικές μου ονομασίες, Ευκλία που σημαίνει η δόξα, η Στελάνια που σημαίνει ο αστερισμός και η Λυκαία που είναι το φως, από το Λουξ, Λαξ, Λύκειο,
Το λύκειο σημαίνει φως, εντάξει. Φωτεινά πράγματα, αστρονομικο-αστρολογικά πράγματα. Επιλέγεις εσύ βεβαίως, εννοείται, κάνεις μια επιλογή και θα κάνουμε τώρα ένα πανέμορφο ιδιαίτερο ρίξιμο, στο οποίο θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Αστρέα και με αυτές τις κάρτες, στο οποίο αγαπημένοι μου αυτό το ρίξιμο είναι ειδικές Lenormand και θα δεις Lenormand Σταυρός, έτσι λέγεται το ρίξιμο. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε αμέσως, πρώτη και δικιά μου επιλογή. Ωραία, λοιπόν, βάζω πρώτη κάρτα. Περίμενε. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Ωραία. Ωραίο το ντεκόρ, αλλά θα χρειαστεί μάλλον να το αλλάξω λιγάκι για να έχουμε λίγο χώρο. Ωραία. Τι έχουμε, τέταρτη. Η πέμπτη. Και πάμε. Έκτη. Έβδομη. Όγδοη. Χάμος. Αγαπημένοι μου, κάτσε να τα βάλω εδώ για να μην μπερδευτούν. Δεν πειράζει, θα τις δεις μετά. Α, ωραία, φαίνονται. Εντάξει, οκ. Ξεκινάμε. Ας τη βάλω λίγο εδώ. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτη, τρίτη, πέμπτη. Είναι το παρελθόν. Τι φεύγει. Τι φεύγει. Ωραία. Ξεκαθαρίσματα. Θέματα σπιτιού. Και θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας με τους ανθρώπους. Ξεκαθαρίζουν πράγματα, σου έχουν αποκαλυφθεί πράγματα. Εδώ έχουμε 7 καρό. Εδώ έχουμε έναν ρίγα καρό. Έχουμε επίσης και ένα σπίτι εδώ, μαζί με έναν βασιλιά κούπα. Πρόσωπα. Συγκεκριμένες καταστάσεις που απαιτούν την προσοχή σου στο εξής. Ξεκαθάρισες πολλά πράγματα από το παρελθόν σου. Εδώ είναι το δρεπάνι. Το δρεπάνι σημαίνει ξεκαθαρίζω. Το δρεπάνι σημαίνει απομακρύνω. Το δρεπάνι σημαίνει απομακρύνω ό,τι δεν μου χρειάζεται. Εντάξει, αυτό είναι το παρελθόν σου. Δεν έδωσε σημασία στα λόγια των αλωνών, γιατί τα πουλιά, πολλές φορές εδώ είναι τα πουλιά. Τα πουλιά πολλές φορές έρχονται, ναι, μεν λένε μήνυμα, αλλά υπάρχει το τιτίβισμα, το συνεχές, που είναι μπυρί, 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 το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Άκουσες, σου είπανε λόγια, λόγια, όποιος σου είπε λόγια, τα οποία τα καθάρισες όμως, δεν έδωσε σημασία, είπες και ένα άντε και. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Και θέματα σπιτιού. Θέματα σπιτιού τα οποία προσπάθησες να τα ξεκαθαρίσεις, οικογένεια, την οικογένειά σου, με ανθρώπους, πατέρα, μάνα, παιδί, σύζυγος, δεν ξέρω τι, εραστής, ερωμένη, όλα, να ξεκαθαρίσω. Αν πεις, μα είναι του σπιτιού, ναι, είναι του σπιτιού. Η ερωμένη είναι μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, ή ο εραστής είναι μέσα στο σπίτι. Είτε είναι παράνομο, είτε είναι νόμιμο, είτε είναι μέσα στο σπίτι. Λοιπόν. Οπότε πρέπει να, εδώ χρειάστηκε να πάρεις και κάποιες αποφάσεις. Το παρελθόν λοιπόν, εδώ το ξεκαθάρισες με πολύ πολύ ωραίο τρόπο. Κυρία, κύριος, με υπομονή. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε εμπόδια τα οποία είναι στο δρόμο σου. Εντάξει. Πάμε να δούμε τα εμπόδια. Είναι το ένα. Μάλλον ήταν η πρώτη. Εδώ είναι η δεύτερη κάρτα. Μισό λεπτό. Είναι. Το έχω αποκαλύψει αυτό. Είναι επίσης. Ωραία. Το εμπόδιο που έχεις εσύ, το εμπόδιο που υπήρχε, ήταν ένας πύργος. Το εμπόδιο επίσης ήταν αυτό. Ένα, οι δύο και οι πέντε. Πρόσεξε να δεις. Τα πολλά λόγια, τα δραματικά λόγια, πλήγωμα, πληγώθηκες, έχουμε τον αριθμό 19 που είναι καρμικός, καρακαρμικός που είπαμε. Ο πύργος σημαίνει ζητώ την ασφαλειά μου, ζητώ ένα μέρος ήσυχο, αναζητώ, okay, να βλέπω πάνω την κατάσταση, αλλά ρε παιδιά, okay, εντάξει, να το παρατηρούμε, να κάνουμε, αλλά μην μου πρίζετε και το σηκώτη, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως έμαθες πολλές αλήθειες, τις οποίες πρέπει να τις αφομοιώσεις, και αυτό εδώ πέρα το τριγωνάκι είναι πουλιά,
πύργος, σπίτι. Θέματα σπιτιού λοιπόν, εντάξει. Τα οποία είναι το εμπόδιο σου, στο οποίο όμως είναι και η αναζήτησή σου του τι χρειάζεται ο καθένας να κάνει για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα. Ποιο είναι όμως το μεγάλο σου πλεονέκτημα που θα σου δώσει δύναμη, πάμε σε συνδυασμούς δηλαδή που βλέπετε εδώ πέρα. Το ένα είναι το μπουκέτο. Η αγάπη λοιπόν φέρνει ένα μεγάλο, αυτό είναι το θετικό, είναι το πλεονέκτημα που έχεις μαζί με αυτό εδώ πέρα. Συνδυασμός εδώ και εδώ το 4 και το 5. Μπουκέτο σπίτι. Βλέπεις πως το κεντρικό σημείο είναι το σπίτι σου. Οι άνθρωποι σου μέσα, οι άνθρωποι που αγαπάς, που σε αγαπάνε. Άρα η έκλειψη ενεργοποιεί. Θα σου έλεγα λοιπόν τον τέταρτο σου οίκο, ο οποίος, ο τέταρτος οίκος έχει να κάνει όντως με την οικογένεια, και αυτό το οποίο σου αποκαλύπτει εδώ είναι ότι το πλεονέκτημά σου είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι όταν είναι μέσα σου θετικός, με αγάπη, συγκαταβατικός, με αφοσίωση, με ήρεμο τρόπο, με ηρεμία, είναι και το δυνατό σημείο που έχεις για να προχωρήσεις και να πετύχεις. Θυμίσου ότι αυτό είναι κλειδί για σένα. Εντάξει. Πάμε τώρα στο κοντινό μέλλον. Το κοντινό σου μέλλον είναι αυτό, αυτό και αυτό. 2, 3, 4. Δες τους συνδυασμούς. Από ένα σημείο ισχυρό, από ένα σημείο που παρατηρείς από πάνω τα πράγματα, γιατί ο πύργος είναι ψηλός, πάμε στο συμβολισμό, όπου πέρασες δύσκολα, πληγώθηκες, δυσκολεύτηκες, ζορίστηκες, ξεκαθάρισες πράγματα μέσα σου, ξεκαθάρισες πράγματα στα οποία ήθελα να τα ξεκαθαρίσεις και μέσα σου, αλλά και με τους ανθρώπους, και να έχεις μια ισχυρή θέση, έρχεται η ολοκλήρωση με τον αριθμό 9 των πραγμάτων, κάτι ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε επόμενες εβδομάδες, θα έχεις βοήθειες κυρίως από γυναίκες. Οι γυναίκες σε βοηθάνε πολύ. Και κυρίως με γυναίκα η οποία είναι μπαστούνάτη. Έχει δηλαδή φωτιά. Εντάξει. Είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας, παίρνεις βοήθειες από ένα πολύ κοντινό σου πρόσωπο, το οποίο θα σου αποκαλύψει αλήθειες, αλλά θα κοιτάξετε μαζί να προχωρήσετε στο μέλλον. Η έκλειψη λοιπόν σε ισχυροποιεί. Σου ξεκαθάρισε πράγματα, δούλεψε για σένα, γιατί οι εκλείψεις δεν είναι ένας διακόπτης που γυρνάνε και λέμε «Α, 8 Απριλίου γυρνάει ο διακόπτης». Όχι, υπάρχει διαδικασία, υπάρχει κορύφωση. Ξεκινάει από πριν, υπάρχει κορύφωση και γενικά μέσα από την αστρολογία. Αυτό που μαθαίνουμε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, έντονες περιπτώσεις, όπως είναι η έκλειψη που συμβαίνει, είναι να βάλουμε ένα σημείο στον πνευματικό μας ορίζοντα και να πούμε «Ρε παιδί μου, ήρθε η ώρα να το πάρουμε απόφαση». Γι' αυτό λέμε «Πάρε την πληροφορία». Και πάμε τώρα να δούμε, πάλι για το μέλλον, εδώ ήταν το πιο κοντινό μέλλον που μπορεί να είναι, που είναι μερικές εβδομάδες τα λέγαμε εδώ, οι αριθμοί 6 και 9 παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, μπορεί να είναι από 6 έως 9 εβδομάδες. Πάμε να δούμε όμως το μέλλον σου, το οποίο είναι αστέρι, το οποίο επίσης, κάτσε να τα πάω λίγο πιο πάνω αυτά για να μην μπερδευτούμε, τα έχετε εδώ, το σπίτι είναι το κεντρικό σημείο, αστέρι, βουνό, ωραία και γράμμα. Εδώ, έλα τώρα να δεις τι έχουμε. Έχουμε αστέρι, το οποίο σημαίνει ότι το έχεις, έχεις κατεύθυνση. Στο μακρινό μέλλον δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, δεν έχεις μια πανέμορφη εικόνα που έχει σχηματιστεί εδώ με 6 κούπα, θέματα αγάπης, θέματα σχέσεων το 6 κούπα. Να καταλάβεις λοιπόν ότι μέσα από την επιμονή σου, μέσα από την υπομονή σου, όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται. Το βουνό σημαίνει ότι ναι, θα έχεις βουνά να ανέβεις. Ναι, όντως. Όμως, τι σημαίνει? Σεβάσου τους άλλους, προχώρησε στη διαδρομή σου, όποια και να είναι αυτή. 8 σπαθί είναι ο πολεμιστής, ο οποίος δεν φοβάται, είναι ατρόμητος. Είσαι ένας πολεμιστής, μια πολεμίστρια, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Βουνό είναι, θα το περάσεις. Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά θα το καταφέρεις, γιατί αυτή είναι η έννοια του βουνού. Ναι, έχει ανήφορα,
Έχει ανήφορα, αλλά θα το καταφέρεις. Είναι η δουλειά σου, είναι τα επαγγελματικά σου, είναι οι φιλοδοξίες σου, είναι οι σπουδές σου. Και να ξέρεις ότι θα έχεις ανά πάσα στιγμή τα μηνύματα τα οποία θα σε προειδοποιούν και θα σου λένε αν κινδυνεύεις ή όχι. Το γράμμα έχει να κάνει με επικοινωνίες, άρα λοιπόν χρειάζεται να είσαι πολύ προσεκτικός, προσεκτική στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, σε αυτά τα οποία θέλεις να πεις να σου πούνε. Και εδώ επίσης το 7 μπαστούνι, σημαίνει ότι θα χρειαστεί, γιατί το 7 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός, θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις τη διαίσθησή σου και τις πνευματικές σου ικανότητες και δυνάμεις. Το γράμμα επίσης μπορεί να έχει και την έννοια επικοινωνώ και με το θεϊκό στοιχείο, επικοινωνώ με τη διαίσθησή μου που είναι κάτι εσωτερικό. Το γράμμα σημαίνει επίσης η επικοινωνία και με τους άλλους ανθρώπους να είναι αρκετά προσεκτική και να μην μπεις σε, επειδή έχει και μπαστούνι εδώ, έχει και φωτιά, να μην μπεις σε κατάσταση, πρώτα να σου το πω, σε κατάσταση πολεμική. Άρα η έκλειψη εδώ για σένα, αγαπημένα, αγαπημένη μου, δεν σε αφήνει εκτεθειμένο. Έχεις καθοδήγηση, έχεις τη δύναμη, το σθένος να προχωρήσεις, να ξεπεράσεις δυσκολίες, προσοχή στην επικοινωνία. Κατευθείαν στο θέμα μας. Εντάξει, λοιπόν, αυτό. Η πρώτη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι η ευκλία. Η ευκλία έχει να κάνει με τη δόξα, με τη φήμη. Εντάξει, με την αναγνωρισιμότητα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο και τα ονόματα που έχω δώσει. Και ξεκινάμε με τους συνδυασμούς μας. Με Lenormand. Βλέπετε, είναι ειδικές Lenormand που είναι πανέμορφες και αυτές. Ένα πολύ αγαπημένο, έτσι, και εμένα πέρα από τα ταρό. Lenormand είναι ένα αγαπημένο μου σύστημα προβλεπτικότητας. Είδατε τι είπα. Προβλεπτικότητας, και βγαίνει και εδώ μόνο του που πέφτει. Το δρεπάνι. Το δρεπάνι σημαίνει ξεκαθαρίζω. Είναι μια περίοδος όπου χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Άρα λοιπόν αμέσως πολύ έντονο σου μιλάει και σου λέει η έκλειψη ότι χρειάζεται ξεκαθάρισμα πραγμάτων. Πάμε τώρα εδώ. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. 8η, εντάξει, και ξεκινάμε τις αποκαλύψεις. Πρώτη κάρτα, έχει βγει το μαστίγιο, La Verge. Λοιπόν, θα έχουμε δυσκολίες, okay, κάτσε να τις αποκαλύψω όλες. Χρειάζεται λοιπόν, έχουμε εδώ, ο κήπος, Le Jardin, έχουμε την Άγκυρα, έχουμε εδώ... μάλιστα, κάτι καινούριο ετοιμάζεται. Το κεντρικό σημείο είναι η πηξίδα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η πέμπτη κάρτα δηλαδή. Ψάρια. Εδώ έχουμε το βουνό. Πάλι εδώ το βουνό. Δεν είναι τυχαίο. Και μια γυναίκα. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραίο ρίξιμο. Είναι, λοιπόν, είναι γαλλικό. Ναι, είναι γαλλικές αυτές οι κάρτες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι εύκολες. Μην ανησυχείτε, θα σας πω τι σημαίνει. Όχι μετάφραση, η ερμηνεία. Λοιπόν, μαστίγιο, ξεκινάμε και σημαίνει θα τους βαρέσω όλους. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το μαστίγιο έχει να κάνει ότι περνάς μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις, το βλέπεις εδώ πέρα τα δύο τα άνθρωπα, και είναι οι παρεξηγήσεις, είναι οι διαφωνίες σε πολλά πράγματα, και έχεις υποστεί και κάποιο είδους εσύ βίας, λεκτικής βίας, μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ έντονη, σου δημιούργησε ίσως και ψυχοσωματικό, δεν ήταν εύκολη πάντως, σε δυσκόλεψε πάρα πολύ. Όμως
Πάμε να δούμε το παρελθόν, διότι εδώ είναι το παρελθόν. Είναι. Το παρελθόν σου λοιπόν είναι 1, 3, 5. Το παρελθόν έχει να κάνει με πράγματα τα οποία σε δυσκόλεψαν, σε στεναχώρησαν. Έχει να κάνει εδώ με το παιδί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το 5 ξυφών. Εδώ έχουμε να κάνουμε το 5 μπαστούνι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με μία ντάμα η οποία είναι καρό, δηλαδή είναι γης, γήινη. Είναι και τα αντίστοιχα ζώδια βεβαίως. Όπου, ό,τι και να έγινε, όσο και αν δυσκολεύτηκες, μπόρεσες ή να ξεκινήσεις από την αρχή και να βρεις επίσης και τη διαδρομή σου, την πηξίδα σου, το αστέρι σου, την κατεύθυνσή σου. Δεν χάθηκες. Έγιναν για κάποιο λόγο, αλλά δεν χάθηκες όμως. Εδώ τώρα, για να δω και κάτι άλλο με τους συνδυασμούς. Δώσε μου λίγο ένα χρόνο να δω τα νούμερα, αν υπάρχει κάποιο συνδυασμός. Έχουμε εδώ πέρα για το 13 όχι, για το 22 όχι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι το παρελθόν σου ολοκληρώνεται με ανάμεικτα συναισθήματα, με ανάμεικτες καταστάσεις, γιατί εδώ μπορεί να σημαίνει και σπουδές, εδώ μπορεί να σημαίνει και ένα παιδί που μας δυσκόλεψε, σημαίνει εμείς, οι δυσκολίες, μπορεί να ήταν ένα διαζύγιο ή ήταν ένας χωρισμός, μπορεί να ήταν επίσης ένας τσακωμός, μπορεί να ήταν στη δουλειά, μπορεί. Δεν χάθηκες όμως. Το σύμπαν σε προστάτεψε, δεν χάθηκες. Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε τα εμπόδια. Το εμπόδιο είναι το 1, το εμπόδιο είναι το 2 και το εμπόδιο είναι και το 5. Είναι αυτό εδώ πέρα. Κάτσε να το πάω λίγο εδώ. Εντάξει. Αυτά είναι τα εμπόδια. Να στα φέρω να τα δεις. Και λίγο θα μου πεις, μα είναι εμπόδιο. Ναι, θα σου πω. Είναι εμπόδιο αυτό. Είναι ο κήπος εμπόδιο. Ο κήπος είναι το σημείο συνάντησης. Κάπου λίγο με τους ανθρώπους, λίγο στην αναζήτησή σου, στις δυσκολίες σου, κάπου δεν υπήρχε μία κοινή έτσι πορεία πραγμάτων με τους άλλους ανθρώπους. Ένιωθες ότι ήσουν ξεκομμένη. Ότι ναι, μην βρισκόσασταν σε ένα σημείο, πολύ όμορφο μέρος, ένα ωραίο σπίτι, σε ένα ωραίο χώρο, σε ωραίες διακοπές, αυτά, αλλά κάπου δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση που εσύ θα ήθελες. Εντάξει. Ναι. Και συνδυάζει. Όχι. Το 4, ναι, εντάξει, ωραία. Οπότε όλο αυτό σου δημιούργησε μια αναστάτωση και κάπου ένιωσες χαμένη και κάπου ίσως να μην έβρισκες τα πατήματά σου, εντάξει, και κάπου λες, ρε παιδί μου, okay, ήταν τα εμπόδια σου, όντως αυτό ήταν το εμπόδιό σου, αλλά προχωράς. Και πάμε τώρα στα πλεονεκτήματα, που τα πλεονεκτήματά μας είναι το 1, πρόσεξε να δεις πως αλλάζει η μεταμόρφωση εδώ, πως έχουμε μεταμόρφωση το 1 και το 4 και το 5, πως από αρνητικά γίνονται θετικά. Δες τη μαγεία του μηνύματος, δες τη μαγεία του συστήματος και δες και τη μαγεία, αν θέλεις, και της ερμηνείας, αλλά και του συγκεκριμένου ρηξίματος. Από εκεί που ήταν εμπόδιο, ξαφνικά το 1, το 4 και το 5 μου γίνονται θετικά, μου γίνονται τα πλεονεκτήματά μου. Ναι. Διότι τώρα το μαστίγιο το παίρνεις εσύ και ξεκαθαρίζεις πράγματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λόγο της αλήθειας και να πληγώσεις ίσως τον άλλον. Θα το κάνεις βέβαια με έναν τρόπο που να μην επιθετικός, αλλά θα πεις και θα ξεκαθαρίσεις πάλι πράγματα εδώ. Επίσης το μαστίγιο σημαίνει και ανακίνηση. Σημαίνει και ξυπνάω. Δηλαδή μπορεί να χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να ξυπνήσουν στη ζωή σου. Να δουν το μέγεθος του προβλήματος ίσως. Μπορεί να είναι και ένα παιδί εδώ δικό σου που, ή σαν έναν άνθρωπο που το νιώθεις, σαν παιδί σου, δεν ξέρω τι, ή ο δικός σου άνθρωπος που χρειάζεται να αφυπνιστεί και να καταλάβει που πηγαίνει. Το πλεόνεκτημά σου είναι η άγκυρα, που είναι η δύναμη, είναι η στιβαρότητα. Είναι ότι κρατάω ολόκληρο πλοίο, έχω δύναμη, έτσι, γιατί έχεις δύναμη εσωτερική. Εδώ έχουμε και το 9, εδώ έχουμε και το 9 μπαστούνι, που σημαίνει και ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων στη ζωή σου. Ολοκληρώνονται, λογικό έτσι, γιατί έρχεται η ολοκλήρωση. Και ένα πλεονέκτημα είναι μία γυναίκα εδώ, μία ντάμα, καρό, γυναίκα γης, η οποία έχει σοφία, ωριμότητα και σου δίνει εκείνες τις συμβουλές οι οποίες σε βοηθάνε στη ζωή σου για να προχωρήσεις. Θα πάρεις μια συμβουλή για το επόμενο διάστημα, κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να βρεις την κατεύθυνσή σου. Να πας μπροστά, να προχωρήσεις μπροστά.
να μην φοβηθείς. Η έκλειψη λοιπόν σου φέρνει ξεκαθαρίσματα, αλλά σου φέρνει όμως και την έννοια του προχωράω μπροστά. Το κοντινό μέλλον λοιπόν είναι οι κάρτες 2, 3, 4. Αυτές εδώ. Αυτό είναι το κοντινό μέλλον. Μιλάμε για κάποιες εβδομάδες. Θα έλεγα λοιπόν, μιας και έχω τους αριθμούς 8 και 9, ότι είναι από 8 έως 9 εβδομάδες μπροστά. Εντάξει, είναι ένα καλό διάστημα. Λοιπόν, ποια είναι η δύναμή σου τώρα εδώ για να προχωρήσεις? Είναι συνάντηση. Συναντήσεις, σημαντικές συναντήσεις, να έχουν ουσία όμως, άνθρωποι που αγαπάς και σε αγαπάνε ή κάτι καινούριο που θέλεις να ξεκινήσεις. Γιατί εδώ το παιδί σημαίνει και ξεκινάω και κάτι καινούριο. Και η άγκυρα σημαίνει κάτι σταθερό. Στη ζωή σου λοιπόν θέλεις κάτι σταθερό. Θα το πετύχεις, το έχεις, έχεις τη δυνατότητα να το πετύχεις. Και πάμε λοιπόν τώρα στο πιο μακρινό μέλλον, το οποίο εδώ μας μιλάει τώρα. Εδώ έχουμε έναν ρίγα καρό. Έχουμε ένα 8 σπαθί. Εδώ έχουμε τα ψάρια. Εδώ έχουμε και το βουνό. Και έχουμε και ένα άσο μπαστούνι με μία γυναίκα. Το μέλλον σου είναι πολύ καλό. Το μέλλον μπορεί να συντονιστείς μέσα βέβαια από, πρόσεξε να δεις πόσο σοφά σου απαντά. Σε οτιδήποτε και αν θελήσουμε στη ζωή μας, θέλει κόπο. Να φτιάξεις αυγά, θέλει κόπο. Πρέπει να κάνεις προετοιμασία. Να σου το πω πολύ απλά. Θέλεις να σπουδάσεις, θέλει κόπο. Θέλεις να κάνεις κάτι καινούριο, θέλει κόπο. Θέλεις να αλλάξεις δουλειά, θέλει κόπο. Θέλεις έρωτες, θέλει κόπο. Θέλεις φλερ, θέλει κόπο. Θέλεις όχι τρόπο. Θέλει κόπο. Και τρόπο και κόπο σε πολλά πράγματα. Εντάξει. Θες να πας να διασκεδάσεις, θέλει ένα κόπο. Να ντυθείς, να πληθείς, να κάνεις, να ετοιμαστείς, να ξυριστείς, να φτιαχτείς, να βάλεις τα όμορφά σου. Εσείς οι γυναίκες να βαφτείτε, να κάνετε. Θέλει μια διαδικασία όπως και να το κάνει. Η οποία παίρνει χρόνο και θέλει και προσπάθεια και θέλει και συγκέντρωση, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις τι συγκέντρωση θέλει. Ναι, γιατί όταν ξυρίζεται ο άντρας, μην κοπιάζουμε. Η γυναίκα μην κάνει λάθος. Οκ. Okay. Τα ψάρια λοιπόν έρχονται και σου λένε βελτίωση και στα οικονομικά. Επίσης τα ψάρια σημαίνει τύχη. Τα ψάρια σημαίνουν τώρα εδώ επίσης ότι έχεις τη δυνατότητα της μετακίνησης και να πετύχεις πράγματα και να βγάλεις και λεφτά. Δεν θα είναι εύκολη διαδρομή, θα είναι μέσα από αρκετές δυσκολίες, αλλά έχεις μία γυναίκα η οποία λειτουργεί σαν σύμβουλος προς εσένα και σου λέει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς, οι οποίες είναι σωστές. Μπορεί να είσαι και εσύ, αν είσαι γυναίκα. Δηλαδή να δεις τον εαυτό σου στο μέλλον, να οραματίσεις τον εαυτό σου στο μέλλον, η οποία μπορεί να κάνει και καινούρια και να κάνεις και καινούρια ξεκίνηματα. Αν είσαι άντρας, μπορεί να είναι μια γυναίκα, μπορεί να είναι και προϊσταμένη, μπορεί να είναι μια σύμβουλος, μπορεί να είναι η μάνα σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι η αδερφή σου, που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις και να πετύχεις. Έχεις αρκετές κάρτες επιτυχίας. Ο κήπος, το παιδί, η άγκυρα, η πηξίδα μας, τα ψάρια και η γυναίκα είναι κάρτες επιτυχίας και δύναμης. Άρα η έκλειψη εσύ συντονίζεσαι λοιπόν με όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι στο χέρι σου για το πώς θα ξεπεράσεις τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις και τα blocks που έρχονται και να προχωρήσεις και να πετύχεις. Γιατί μπορείς να πετύχεις. Εντάξει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην τρίτη μας επιλογή. Η τρίτη μας επιλογή. Ένα λεπτό. Η τρίτη μας επιλογή που είναι η στελάνια. Στελάνια λοιπόν, η έκλειψη στελάνια της έχω ονοματίσει, έχει να κάνει με συγκέντρωση πολλών άστρων σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε και να ρίξουμε τις καρτούλες μας. Με ειδικές, αυτές είναι ειδικές Gypsy Cards. Λέγονται Aurora, κάτσα στη σφαίρα κοντά να τις δεις. Aurora είναι πανέμορφες. Έχουν και αυτές τη δική τους ερμηνεία. Ξέρετε, η κάθε Lenormand έχει και το δικό της καμιά φορά τρόπο
ρηξίματος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα γιατί το λέω σε εσάς δεν ξέρω. Αυτές οι κάρτες, τις βλέπετε και αυτές είναι ιδιαίτερες κάρτες, αν τις παρατηρήσετε, είναι του Ετέγια. Ο Ετέγια ήταν ο δάσκαλος της Λένορμαντ. Αυτές οι κάρτες ρίχνονται με έναν μόνο τρόπο συγκεκριμένο. Μόνο με έναν τρόπο. Και, και τις ερμηνεύεις από τα δεξιά προς τα αριστερά. Και κάνεις κάποιους ιδιαίτερους συνδυασμούς, γι' αυτό έχει και εδώ πέρα αυτά τα μηνύματα. Αλλά θέλω να πω ότι η κάθε Λένορμαν έχει και τη δική της μεθοδολογία. Πάμε τώρα. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Η πέμπτη. Η έκτη. Η έβδομη. Και η όγδοη. Πάμε στις αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη εδώ έχουμε έναν άντρα. Ωραία, πολύ καλό. Εδώ έχουμε ομορφιά, εδώ έχουμε το τριαντάφυλλο. Εδώ έχουμε μία ντάμα η οποία είναι μπαστούνάτη. Εδώ έχουμε μία άλλη ντάμα η οποία είναι σπαθάτη. Τι γίνεται εδώ? Εδώ έχουμε το μαστίγιο. Εδώ έχουμε το κόφιν. Θα σου πω. Το κόφιν σημαίνει, είναι, τι βλέπεις, είναι ιου ιου. Θα σου πω όμως τα ποντίκια και, έχουμε και lightning, εδώ έχουμε και τον κεραυνό. Μπράβο, okay. Ωραία, πάμε. Πάμε να τα δούμε όλα τώρα. Κάρτα 1-3-5, μάλλον στη σειρά 1-3-5. Ένας άντρας, μία γυναίκα και το μαστίγιο. Τι είναι αυτό? Ο άντρας τρώει ξύλο ή η γυναίκα τρώει ξύλο? Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δύο κούπα. Έχουμε δύο κούπα και έναν άντρα. Εδώ έχουμε το 42 και την αγάπη, μαζί όμως με μία γυναίκα η οποία είναι μπαστούνάτη. Και εδώ έχουμε ένα άλλο μπαστούνι, το 10 μπαστούνι, αλλά έχουμε όμως συγχρόνως και το μαστίγιο. Παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία, σκληρές κουβέντες καμιά φορά, σκληρές συζητήσεις, τσακωμοί, απογοητεύσεις, δυσκολίες. Το παρελθόν δείχνει έναν άντρα, μία γυναίκα, όπου υπήρχαν αρκετές δυσκολίες μεταξύ τους, μεταξύ σας. Αν είσαι γυναίκα, είσαι εδώ, που εσύ ήθελες να δώσεις αγάπη κυρίως, γυναίκα όμως με πάθος, ήθελες να βιώσεις πάθος κτλ. Αλλά όμως το παρελθόν υπήρχε εδώ προβλήματα με την οικογένεια, παρεξηγήσεις με την οικογένεια, οικονομικές δυσκολίες. Πώς είναι τζογαδόρος αυτός εδώ, ήταν τζογαδόρος? Έχει και το καπελάκι εδώ, μήπως είναι περίεργος τύπος και σε ξεγέλασε κιόλας? Σε ένα άλλο επίπεδο, αν και είναι κυρίως περισσότερο ερωτικού περιεχομένου εδώ η ανάλυση, σε ένα άλλο επίπεδο είναι και η κοροϊδία, η συναισθηματική κοροϊδία, ότι σε άδειασε αυτός ο άντρας, σε κοροϊδέψε, σε πρόδωσε. Ναι, σε ένα επίπεδο μπορεί να είναι και συνεργάτης, σε ένα επίπεδο μπορεί να είναι και ο προϊστάμενος, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο, σε ένα, ενώ δηλαδή σχέσεις, και σε ένα επίπεδο μπορεί να είναι γενικά οι δυσκολίες της σχέσης που έχεις αντιμετωπίσει στο παρελθόν σου. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε τα εμπόδια. Η 1, η 2, περίμενε και η 5. Να τα κάνω στην άκρη. Πάμε στα εμπόδια. Να τα εμπόδια. Δες άλλο συνδυασμό εδώ τώρα. 1, 2, 5. Πώς τώρα το τριαντάφυλλο γίνεται, και είναι μια από τις πανέμορφες κάρτες, γίνεται εμπόδιο. Αυτός ο άντρας, ο οποίος υποσχέθηκε πράγματα, δίνω πράγματα, υποσχέθηκε αγάπη, υποσχέθηκε συνεργασία, υποσχέθηκε κάτι, τελικά όμως αποδείχτηκε να υπάρχει μια σκληράδα πίσω από αυτό. Αυτό είναι και το εμπόδιο. Τα ψέματα. Τα σκληρά λόγια. Ενώ ήταν όμορφια, τελικά αποδείχτηκε όχι και τόσο όμορφο. Θες σχέση, θες συνεργασία, θες επικοινωνία. Ένα πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, αρσενικό, το οποίο δυσκόλεψε τις καταστάσεις και τα πράγματα. Αυτά ήταν και τα εμπόδια.
το τριαντάφυλλο, το οποίο τελικά ήρθε με πολύ μυτερά αγκάθια. Δεν ήταν εύκολο το παρελθόν σου, δεν ήταν εύκολα τα εμπόδια σου, γιατί εδώ είσαι σε μια αναζήτηση όπου πρέπει να ολοκληρωθεί ένας κύκλος. 9 μπαστούνι σημαίνει πρέπει να ολοκληρώσω ένα κύκλο. Εδώ τώρα μπορεί να υπάρξει και το εξής. Υπάρχουν δύο γυναίκες οι οποίες κοιτάζονται, μπορεί να είναι και η αντιζηλία. Προδόθηκες, ήσουν το τρίτο πρόσωπο, υπήρξε μια γυναίκα που τον διεκδίκησε και τον κέρδισε μια σπαθάτη η οποία ήταν πιο του κεφιού. Διαφορετικές προσεγγίσεις στη ζωή, διαφορετικές πεποιθήσεις στη ζωή, διαφορετικές απόψεις δημιούργησε ένα θέμα το οποίο τελικά συντονίστηκε αυτός με αυτή. Μπορεί να είναι και αυτό. Αν δεν ισχύει αυτό για σένα στη δική σου την περίπτωση, επειδή εδώ έχουμε τώρα δύο γυναίκες έναν άντρα, σημαίνει πρόσωπα στη ζωή σου τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά αυτές οι κάρτες τώρα, η 1, η 4 και η 5, πάλι καταλήγουν στο μαστίγιο, στο οποίο σημαίνει παρεξηγήσεις με ανθρώπους. Έλα τώρα εδώ να σου δείξω όμως πώς αλλάζει η ενέργεια και γιατί γίνεται πλεονέκτημα. 1, 4, 5 γίνεται πλεονέκτημα διότι ξεκαθάρισαν τα πράγματα και γλίτωσες. Ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα, συνεργασίες, ερωτικά, με ανθρώπους, με επικοινωνία και γλίτωσες, πραγματικά γλίτωσες, γι' αυτό και είναι και στη θέση της πλεονεκτικής θέσης, να σου το πω έτσι. Εντάξει. Πάμε όμως τώρα εδώ. Το 2, συγγνώμη, 2, 3, 4 είναι το μέλλον σου. Το μέλλον σου λοιπόν είναι διαφορετικό. Δες πως αλλάζουν οι ενέργειες αμέσως και οι ερμηνείες. Τριαντάφυλλο, που σημαίνει όμορφια, προσέχω την υγεία μου, φροντίζω την υγεία μου. Εσύ, αν είσαι γυναίκα, σημαίνει το κεντρικό πρόσωπο εδώ, που σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ένα άτομο πολύ αγαπητό, είσαι μια γυναίκα η οποία μπορεί να δώσει πολύ αγάπη. Μια γυναίκα η οποία έχει και την έννοια του να ανήκω κάπου, σε μια σταθερή σχέση. Αλλά υπάρχει τώρα και μια άλλη γυναίκα εδώ, η οποία είναι στο δικό σου περιβάλλον, στο δικό σου κομμάτι, μπορεί να είναι άλλη γυναίκα τώρα εδώ, έτσι, γιατί αλλάζουν οι ενέργειες, η οποία είναι εκεί και μιλάτε. Κοίτα εδώ, συνεννοούστε. Δες εδώ, θέλω να δεις αυτή την όμορφη τριπλέτα. Κάτσε να το φέρω λίγο κοντά. Αγάπη, επικοινωνία και κοιτάζονται. Κοιτάζονται, βλέπονται, συζητάνε, μιλάνε. Υπάρχει χαρά. Το κρασί εδώ είναι χαρά. Είναι έλα να πιούμε. Έλα βάλουμε ένα ποτηράκι να τα πούμε. Αν είσαι άντρας, σημαίνει δύο γυναίκες στη ζωή σου, οι οποίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Εσύ θα ανακαλύψεις, θα δεις ποιες είναι στη ζωή σου, όπου είναι εκεί για σένα για να σε βοηθήσουν, να σε προστατέψουν και σε αγαπάνε πολύ. Μπορεί να είσαι παιδί, μπορεί να είναι η μητέρα σου, μπορεί να είναι και η θεία, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Μπορεί να είναι η αδερφή σου, μπορεί να είναι η μεγαλύτερη σου αδερφή. Ωραία. Το κοντινό μέλλον λοιπόν, το οποίο έχουμε τον αριθμό 9, θα πάρω τον αριθμό 9 κυρίως, είναι στις επόμενες 9 εβδομάδες λοιπόν. Ομορφιά, σοφία, επικοινωνία, βοήθειες. Σοφία διότι είναι σοφές γυναίκες. Είναι γυναίκες που έχουν εμπειρία, που έχουν καταλάβει τη ζωή. Ξέρουν και θα σου δώσουν και θα σου πούνε αυτά που χρειάζεσαι, όχι να ακούσεις για να πάρεις αποφάσεις όμως. Πάμε τώρα σε λίγο περίεργα εδώ τώρα. 6, 7, 8. Εδώ τώρα, η κάσα εδώ που βγαίνει, που είναι ένα δυσίωνο χαρτί, σου μιλάει για, και έχει βγει μάλιστα το 5 μπαστούνι, 6 μπαστούνι, δύσκολες κάρτες, που εδώ το 5 και το 6 εδώ είναι και τα ποντίκια. Τα ποντίκια σημαίνει τρώω, σε τρώνε, δηλαδή να προσέχεις ανθρώπους και καταστάσεις. Εδώ αυτό που χρειάζεται να προσέχεις πάρα πολύ είναι να φροντίσεις την υγεία σου. Και όντως η έκλειψη σε κάποια ζώδια, όντως λέει λοιπόν γενικότερα προσέχω την υγεία μου.
Και επειδή εδώ είναι μπαστούνια και είναι φωτιά, μπορεί να αφορά ζώδια φωτιάς, οροσκόπους, μπορεί να αφορά σελήνη, μπορεί να αφορά και τον σχηματισμό που, πώς το λένε, πολλών πλανητών σε οίκο, με, που, μάλλον να υπάρχει αυτό που λένε συγκέντρωση πολλής φωτιάς σε συγκεκριμένους οίκους ή σε συγκεκριμένη τοποθέτηση στο χάρτη. Εδώ σημαίνει προσέχω. Ή μπορεί να έχει περάσει μέσα από μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου βίωσες και την απώλεια ενός ανθρώπου. Σε τρώει αυτό μέσα σου. Αν είναι αυτό, σε τρώει μέσα σου. Το αποδίκαιο σημαίνει απώλεια. Σημαίνει και κλοπή εδώ. Προσέχεις, κλειδώνεις, είσαι πολύ προσεκτικός για το σπίτι, γενικότερα ασφάλειες, πράγματα. Προσέχεις την ασφάλεια της υγείας σου, τη δική σου, την προσωπική ασφάλεια. Και έρχεται τώρα επίσης στο μακρινό μέλλον ένα έξι σπαθί, όπου έρχεται ο κεραυνός. Στην ουσία δεν είναι μόνο ο κεραυνός, είναι και τα σύννεφα. Εδώ έχει να κάνει με το ξυπνάω την αφύπνιση. Έχει να κάνει με το μου έρχονται αλήθειες. Το έξι σπαθί έχει να κάνει με τις σχέσεις. Το έξι σπαθί έχει να κάνει επίσης ότι αποκαλύπτονται πράγματα, γιατί το σπαθί έχει να κάνει με την επικοινωνία, ζώδια του αέρα, αλλά κάτι ξαφνικό έρχεται προκειμένου. Τώρα, μία ακόμα έννοια είναι η εξής. Είναι η έννοια, αυτό που λέμε πω από πτώμα έγινα, είναι η κούραση. Εντάξει. Μπορεί να πέρασε όντως απώλειες από ανθρώπους, να φύγει από τη ζωή, μπορεί να ήταν ίσως κάποιο ζώο, μπορεί κάτι έμψυχο, έτσι, το οποίο να σε στεναχώρησε. Αυτό σε τρώει, σε στεναχωρεί. Προσοχή όμως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ως σκοπό να πάρουν από εσένα, δηλαδή να σε έχουν πετύχει σε μια πολύ ευαισθητη κατάσταση, σε μια πολύ ευαισθητη φάση και θέλουν να πάρουν από εσένα. Το μέλλον σου όμως έρχεται με έναν κεραυνό, ο οποίος τι σημαίνει, έρχεται και σου αποκαλύπτει πράγματα. Έρχεται με δύναμη και σου αποκαλύπτει την αλήθεια. Έρχεται με δύναμη και σου φανερώνει καταστάσεις, ανθρώπους, καταστάσεις, πώς αισθάνονται, σκέφτονται. Και σε ξυπνάει αυτό, γιατί εδώ σημαίνει και συμβολικά κάτι άλλο. Είμαι σε λίθαργο, είμαι στον κόσμο μου, είμαι εκεί, είμαι απομονωμένος, απομονωμένη, δεν καταλαβαίνετε. Και έρχεται λοιπόν κάτι, το χέρι του Θεού, ένας κεραυνός ας το πούμε, και σε ξυπνάει όσον αφορά στο κομμάτι των σχέσεων. Άρα λοιπόν, για το επόμενο χρονικό διάστημα, αγαπημένοι, αγαπημένοι μου, έρχονται αποκαλύψεις, έρχονται αλήθειες στη ζωή σου, έρχονται αλήθειες στο δρόμο σου και μαθαίνεις έτσι να προστατεύεις τον εαυτό σου για να φτάσεις στην αυτοπραγμάτωση, στην αγάπη του εαυτού σου, να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί. Ωραία. Και πάμε τώρα στην τέταρτη επιλογή. Μεγάλες καρτούλες. Ναι, είναι δικές μου αυτές. Είναι δικές μου οι Λέντερμαν. Ωχ, λοιπόν. Να βάλω και εγώ έναν στενάγμο. Το όνομα της έκλειψης, της τελευταίας, της τέταρτης έκλειψης λέγεται Λυκαία, είναι το φως, εντάξει, και ξεκινάμε αμέσως. Πρώτη κάρτα, δεύτερη, τρίτη, η τέταρτη, το κεντρικό εδώ σημείο μας η πέμπτη, να τη βάλω έτσι, και πάμε τώρα. 6, 1 λεπτό, πού είσαι ρε, 7 και εδώ η 8. Πάμε αποκάλυψη. Πάμε να κάνουμε την αποκάλυψη. Πρώτη κάρτα. Ωραία. Είναι ο ήλιος. Δεύτερη κάρτα. Έλεος με αυτό.
Η κάσα, εντάξει, όχι, okay, παρελθόν. Τρίτο είναι το σταυροδρόμι. Η τέταρτη είναι το δέντρο. Η πέμπτη που είναι και η κεντρική μας κάρτα είναι τα πουλιά. Ωραία. Έκτη κάρτα, το τριφύλι. Η έβδομη κάρτα είναι η αρκούδα. Δυσκολίες εδώ. Και το καράβι, το πλοίο. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένα μου, τέταρτη επιλογή. Ξεκινάμε. Ποιο ήταν το παρελθόν σου? 1, 3, 5. Ήλιος, δέντρο, πουλιά, τι σημαίνει? Ο ήλιος σημαίνει καλυτέρευση. Ο ήλιος είναι μια αισιόδοξη κάρτα, δίνει ελπίδα. Εδώ έχουμε το δέντρο, το οποίο είναι το κάρμα, είναι οι καρμικές σχέσεις, είναι η σχέση με τους ανθρώπους, είναι το στήριγμά μας, είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε κτλ. Εντάξει. Και τα πουλιά έχουν να κάνουν με τον ενθουσιασμό, τη συζήτηση, αλλά και τη λύση σε διάφορα πράγματα. Άρα εσύ αναγκάστηκες στο παρελθόν σου, στον κοντινό σου παρελθόν. Λοιπόν, ναι, ακούσα το τηλέφωνο. Ήτανε λάθος, λοιπόν, οπότε... Κάτι σημαίνει εδώ, κάτσε να βρούμε. Τι ήταν λάθος, ήταν κάτι λάθος? Για κάτσε να δω κάτι. Ήλιος. Ήλιος, δέντρα, θετικά, νέα, επιτυχία. Μάλιστα. Τι μου έρχεται πλασία να σου πω? Θα μου πεις έχω πολύ φαντασία. Οκ, εντάξει, τα λέμε να χρειάζονται και φαντασία. Μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι που σου λέγανε λάθος. Δηλαδή σου λένε όχι, μην το κάνεις, είναι λάθος, όχι, και εσύ επέμενες και πέτυχες. Όμως εδώ τώρα για το παρελθόν έχει να κάνει με εκείνες τις δυνατότητες, μάλλον έχει να κάνει με τη δική σου αποφασιστικότητα, δύναμη, ενέργεια, η οποία σε βοήθησε και σε γέμισε με αισιοδοξία, σταθερότητα, δύναμη και ζωντάνια. Σου δώσε ζωντάνια. Το παρελθόν για κάποιο λόγο εσένα σου δώσε ζωντάνια. Όταν λέμε ζωντάνια εννοούμε πήρες ενέργεια, πήρες πράγμα. Οκ, πάμε τώρα. Το επόμενο που θα εξετάσουμε είναι, όπως καταλαβαίνεις, 1, η 1, η 2 και η 5. Λοιπόν, όπα. 1, 2, 5. Εντάξει. 1, 2, 5 είναι και τα εμπόδια σου. Εδώ τι έχουμε? Εδώ τώρα έχουμε το φέρετρο. Είναι από τις δύσκολες κάρτες. Είναι η θλίψη, είναι οι δυσκολίες, είναι πράγματα τα οποία σένα σε δυσκόλεψαν στο παρελθόν σου. Μπορεί να είναι ένα μούδιασμα, μπορεί να είναι ένα πένθος, μπορεί να είναι ένα συναισθηματικό μούδιασμα, μπορεί να είναι το τέλος κάποια καταστάσεων, απεσιοδοξία. Άρα λοιπόν προσπάθησες με τον ήλιο να φωτίσεις ό,τι δυσκολίες πέρασες, υπήρχε δηλαδή, γιατί αυτά είναι τα εμπόδια σου, 1, 2, 5, και εδώ τώρα έχει να κάνει με την με το γεγονός ότι στη ζωή σου τα πουλιά σημαίνουν, εντάξει, σημαίνει ζωντάνια, επικοινωνία, σημαίνουν όμως και διαφωνίες. Άρα τα εμπόδια σου είναι η απεσιοδοξία, ότι δεν υπάρχει ήλιος, ότι δεν υπάρχει ήλιος για μένα, ότι είναι αυτά τα που λέμε καμιά φορά, μας πιάνουν τα απεσιόδοξα. Δυσκολεύτηκες, ζωρίστηκες, γιατί το φέρετρο όντως, η κάσα εδώ είναι δύσκολο χαρτί. Σημαίνει απώλεια σε κάποιο επίπεδο. Και τα πουλιά έχουν να κάνουν και με τις δυσκολίες γενικότερα της ζωής και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έρχονται στη ζωή σου και να σε δυσκολεύουν και να μην σου περνάνε το σωστό μήνυμα. Το κατάλληλο μήνυμα. Το ίσως αισιόδοξο μήνυμα που χρειάζεσαι εσύ για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Οκ. Πάμε τώρα. Το επόμενο. Πάμε να αλλάξουμε τώρα την ενέργεια. Η ενέργεια τώρα εδώ αλλάζει. Και γίνεται εδώ. Γίνεται ήλιος. Γίνεται επιλογές στη ζωή. Μάξε, γιατί έχουμε την 1-4, έχουμε την 1-4-5 που είναι τα πλεονεκτήματά σου. Εδώ έχουμε τη διασταύρωση, έχουμε τις επιλογές. Όχι, στη ζωή έχεις επιλογές. Αν κάτι είναι να σου περάσει λοιπόν ένα μεγάλο ισχυρό μήνυμα ή έκλειψη, είναι έχεις επιλογές. Και έχεις επιλογές
όπου μπορείς να πας. Εδώ, στα πουλιά που λένε, με το 7 καρό, το οποίο είναι η γη, αλλά συμβολίζει όμως και τον ήλιο. Εδώ έχουμε αλφα τώρα καρό, αλφα καρό, λέω, γιατί μου ήρθε το αλφα, άσο καρό. Αλφα καρό τι σημαίνει, αλφα ξεκίνημα, στέκομαι στα πόδια μου, όνομα που ξεκινάει από αλφα, μπορεί να σημαίνει και αυτό. Ο άσος καρό, 7 καρό και μία ντάμα καρό, έρχονται να σου πούνε, μιλάνε για γη, έχουν να σου πούνε για πρακτικότητα, σοφία, δύναμη, νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα, δεν μασάς. Να ξεπεράσεις το φόβο του αγνώστου. Αυτό είναι το μήνυμα. Η έκλειψη έρχεται και σου λέει, ναι, υπάρχει το άγνωστο, ξεπέρνα το φόβο του αγνώστου, έχεις καρδιά, έχεις δύναμη, προχώρα. Έχεις σταθερότητα. Είδες πως αλλάζουν οι ενέργειες. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το κοντινό μέλλον. Το κοντινό σου μέλλον λοιπόν είναι το 2-3-4. Το 2-3-4 πρόσεξε να δεις. Σημαίνει, αφήνω πίσω τις έγνοιες, αφήνω πίσω το πένθος, αφήνω πίσω τη στεναχώρια. Το δέντρο σημαίνει που είναι μια κάρτα σοφίας, εξέλιξης, υγείας, δύναμης, που σημαίνει προχώρα στη ζωή. Ό,τι έγινε, έγινε. Έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν δέντρα τα οποία μεγαλώνουν, υπάρχουν δέντρα τα οποία καίγονται, δέντρα τα οποία ξεραίνονται. Να σου το πω έτσι και συμβολικά. Προχώρα. Το κλειδί σου είναι προχώρα. Πάρε αποφάσεις και προχώρα. Εδώ δείχνει επίσης και επιτυχία σε ανθρώπους που είναι κοντά σου, σε φροντίζουν, σε αγαπάνε. Και ένα άλλο θετικό μήνυμα είναι ότι έχεις δύναμη. Επίσης βγαίνει ένα 9 καρό εδώ, το 9 είναι της γης, το 9 καρό σημαίνει ολοκλήρωση πραγμάτων, ολοκλήρωση κύκλου, κάτι κλείνει, ένας κύκλος έχει κλείσει με πόνο, με στεναχώρια, αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά σου. Έχεις επιλογές στη ζωή σου. Εντάξει, ωραία. Το επόμενο τώρα, το μέλλον σου, έτσι, εδώ το άμεσο μέλλον, το οποίο είναι, είναι για λίγες εβδομάδες, να δω λιγάκι, θα έλεγα λοιπόν 7 με 9 εβδομάδες ίσως, σαν χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα να δούμε το μέλλον. Εδώ είναι στη μέση για το πέμπτο και το μέλλον, το άμεσο μέλλον, έχει έρθει εδώ με πάρα πολύ καλές δυναμικές κάρτες. Έχουμε το τριφύλι, πάλι γη, συντονίζεται πάρα πολύ με τη γη. Έχουμε την αρκούδα, η οποία μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιρροή πάνω σου, είναι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή αντοχή, χαρακτήρα κτλ, δύναμη χαρακτήρα. Το τριφύλι, εδώ το τριφύλι όμως συμβολίζει ότι τελικά τις ξεπερνάς τις δυσκολίες για το πιο μεγάλο μέλλον. Και έχουμε και το πλοίο, το οποίο είναι θετική κάρτα και σημαίνει σημαντικά ίσως ταξίδια, σημαντικές εξελίξεις γενικότερα στη δουλειά. Σημαίνει μια διαδρομή η οποία σου λέει ότι okay, προετοιμάζομαι, δηλαδή προετοιμάζω τον εαυτό μου, προετοιμάζομαι, σου λέει η εκλήψη εδώ σημαίνει η πύλη, δηλαδή η καρμική σου λέει προετοιμάσου, διότι μπορείς να κάνεις διαδρομές εδώ. Ταξίδια σημαίνει σκοπός επίσης, είναι συμβολικό για το ταξίδι, μπορεί να είναι πραγματικό ταξίδι. Το μέλλον σημαίνει όμως, έχω τύχη, ξεπερνάω δυσκολίες, στεναχώριες, υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή μου ο οποίος με βοηθάει, είναι με την έννοια της δύναμης, αλλά σημαίνει όμως επίσης και πρόκληση. Γιατί ένας δυνατός άνθρωπος πάντα είναι μια πρόκληση, μπορεί να είναι αφεντικό. Και εδώ το πλοίο σημαίνει ξεπερνάω, είμαι καλός καπετάνιος, ξεπερνάω τις δυσκολίες, να είσαι έτοιμος, να είσαι έτοιμος, έτοιμη για να πας να βρεις το πεπρωμένο σου. Για το πλοίο εδώ έχει και την έννοια του πεπρωμένου. Πλουτώνει ενέργεια ο Πλούτωνας, σημαίνει πάω να βρω το πεπρωμένο μου, το κάρμα μου, με το 10 μπαστούνι, το 10 έχει να κάνει με την αλλαγή, έχει να κάνει το στηρίζομαι στα πόδια μου, έχει να κάνει με το προχωράω, έχει να κάνει με ό,τι δυσκολίες υπάρχουν, ως καλός καπετάνιος θα τις ξεπεράσω. Και θέλω να σου πω ότι οι εκλήψεις γενικότερα είναι πολυσύνθετες, πολυδιάστατες, αλλά με το τριφύλι, με την αρκούδα, με το πλοίο, έχεις όλες τις ικανότητες να ξεπεράσεις τα εμπόδια και όχι μόνο να νικήσεις, αλλά
ως καρμική ανταπόδοση με το τριφύλι εδώ να έχεις προστασία, βελτίωση σε πολλά θέματα, οικονομικά, επαγγελματικά, υγείας, φιλίες, χρημάτων, έρωτα, και σημαίνει και εκπλήρωση της επιθυμίας. Ως καλός καπετάνιος έχεις και δύναμη χαρακτήρα, είπαμε, ή εσύ ή κάποιο πρόσωπο, αλλά και ξεπέρασμα δυσκολιών. Πώς σου φάνηκε? Ιδιαίτερο, περίεργο, παράξενο, περίεργο το ρίξιμο, ιδιαίτερο? Θέλω τα σχόλιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ.